Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, όντως βρισκόμαστε σε ένα από τα 3 καπί, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στο Χαλάνδρι, τον οποίο υπεύθυνη είναι η Ευγενία Κατούφα, εδώ είναι η Δημοτική Σύμβουλος και είναι υπεύθυνη του καπί. Φυσικά και είμαστε μαζί με την κυρία Πάσο και τον κύριο Κώστα. Να μας πούν δύο λόγια για το πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η απόφαση να κλείσουν το καπί, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Πείτε μας λίγο καταρχήν, έχουν προετοιμαστεί εδώ ενημερωμένοι γι' αυτό? Βεβαίως, μας ξάφνιασε η απόφαση αυτή, δεδομένου ότι δεν είχαμε μεγάλη διασπορά στην Αττική. Ωστόσο, είχαμε κάνει τις προετοιμασίες μας και μάλιστα σήμερα είχαμε προγραμματίσει μια ομιλία για την πρόληψη του κορονοϊού, που ήταν βέβαια σε σειρά πολλών άλλων ομιλιών. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα είχαμε άλλη μία για την ενίσχυση του νοσοποιητικού. Έχουμε αναρτήσει αφίσες, βεβαίως κάναμε πάρα πολύ λεπτομερή και επίμονη καθαριότητα. Είχαμε συζητήσει, είχαμε δώσει οδηγίες και γραπτές με την εφημεριδούλα του καπί μας εδώ. Και φυσικά οι υπαλλήλοι μας θα είναι εδώ να ανταποκριθούν σε όποια ανάγκη ή να απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις. Αλλά υπάρχουν κάποια αισθήματα θυμού κατά κάποιον τρόπο, έτσι κυρία Βάσο? Ναι, βέβαια, γιατί πανικοβάλλουν τον κόσμο χωρίς τα καλά. Ναι, είναι ιός, εντάξει, το παραδέχουμε αυτό το πράγμα. Όχι να κλείσουμε, μα με κλείσουν μέσα στο σπίτι. Και στο σπίτι άμα είναι θα έρθει, τίποτα άλλο. Τίποτα. Κλείσανε, τα κλείσουν τα πάντα. Τι θα πει θα κλείσει? Δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πας να ψωνίσεις, δεν θα πας έξω, δεν θα βγεις έξω. Δεν θα πάμε στον άλλον που είναι λίγο αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα να πανικοβάλλουν τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Ωραία. Δεν είναι σωστό. Κατερίνα, κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλή είναι η πρόληψη, αλλά αυτό που γίνεται τώρα εδώ πέρα είναι λίγο τραβηγμένο. Δεν μπορεί σε ένα, επειδή ήρθε μια προειδοποίηση και καλό είναι να προσέχουμε, να κλείσει το καπί στο Χαλάνδρι όταν δεν έχουμε κρούσματα εδώ. Αυτό που προσφέρει το καπί, αυτό που προσφέρει το καπί στην τρίτη υγεία είναι λειτουργήμα. Όταν με κλείσει εμένα μέσα ένα μήνα, ίσως και ένα χρόνο, γιατί δεν ξέρω μήνα βέβαια. Το χαλάει τη συνήθεια. Ο άνθρωπος πήγαινε για την παρέα του, να δει την παρέα. Τραλά. Να παίξει ένα τάμι, να πιει ένα καφέ. Είναι όλος ο κόσμος σε απόγνωση με αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, κατάλαβα. Ευτυχώς μας τελειώνει ο χρόνος, δεν θα μπορέσουμε να πούμε. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.